Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ιωαννίδης. Είμαι γιος του Χρήστου και της Μαρίας Ιωαννίδη και σύζυγος της Δέσποινας Κωνσταντινίδη. Πρώτος ξάδερφος του Κώστα Μαρκιανίδη, δεύτερος ξάδερφος του Αντώνη Σαρίογλου, κουνιάδος του Παντελή Κωνσταντινίδη και του Αγάπιου Κωνσταντινίδη, μπατζανάκης της Βαρβάρας Θεοδωρίδου, κολλητός του Κώστα Καρανάτσιου, του Κώστα Μανουσαρίδη, του Γιώργου Πελαγίδη, του Τάσου Ανδρεάδη. Συγγνώμη, χρειάζεται τώρα να τα πω όλα αυτά? Εννοείται, μα πώς νομίζεις ότι ψηφίζει ο κόσμος? Το ξάδερφο, τον μπατζανάκι, τον κουμπάρο. Και τα πήγαινες καλά. Έλα, 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 συνεχίζουμε. Γεννήθηκα στην πόλη της Πτολεμαϊδας, με Κεσαρική, στις 6 και 4 το απόγευμα, πριν από 44 χρόνια. Από τότε ζω. Και εργάζομαι. Και εργάζομαι ως εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής αυτοδημιούργητος. Και έχω αυτοδημιουργηθεί. Πάντοτε με ενδιαφέρει η ενασχόληση με τα κοινά. Και έτσι, με μεγάλη χαρά και τιμή, αποδέχθηκα την πρόταση του Παναγιώτη Πλακετά να κατέβω σε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ενωμένη Εορδαία. Όπα, όπα, κάτι δεν μ' αρέσει. Τι? Και αυτό το πουκάμισο που το βρήκε? Η γυναίκα μου το έδωσε. Φτιάξτε τον, παιδιά! Κάτσε, κάτσε! Σιγά, 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 μη, πονάω! Πονάω, πονάω, πονάω! Μη, θα μου σκύσετε πιτάρικο! Κάτσε, κάτσε, θα με σκοτώσει η γυναίκα μου! Ρε, παιδιά! Παράλληλα με την εργασία μου, εδώ και αρκετά χρόνια, ασχολούμαι με την τέχνη του θεάτρου ως σκηνοθέτης και ηθοποιός. Γι' αυτό και πιστεύω πως ο πολιτισμός είναι ο τομέας στον οποίο μπορώ να προσφέρω. Τι είναι αυτά που λες? Και γιατί τα λες τόσο κατανοητά? Για να καταλάβει ο κόσμος. Πρώτη φορά βάζει υποψήφιος? Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να πεις τις λέξεις όραμα για το μέλλον των παιδιών μου, ο τόπος μου, απολιγνητοποίηση, μετάβαση και τέτοια. Εγώ για τον πολιτισμό ξέρω. Δεν ξέρω για τη μετάβαση. Γιατί οι άλλοι ξέρουν? Δώστε του κείμενο. Μέσα σε ένα εναλλασσόμενο δυστοπικό τοπίο που καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας, η εποχή της μεταλιγνητικής μετάβασης αναζητά ένα όραμα που θα δώσει πνοή στον τόπο. Μέσα από καινοτόμες δράσεις και ανθρωποκεντρικές παρεμβάσεις για μια πόλη με απαράμιλη ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για ένα αηφόρο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα. Αυτό θέλω. Έλα, έλα, καρδούλα. Έλα, Ζεπέλη, κατέβα. Μήπως θα ήταν εύκολο να με πληρώσεις πριν τις εκλογές? Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί και πάλι στο κόκκινο όπως κάθε Πέμπτη. Βέβαια προαναγγείλαμε την απόψινή μας εκπομπή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Εορδαίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη. Έχει γίνει viral, όλοι τον γνωρίζετε και σήμερα βέβαια θα μάθουμε τι νους παιδί είναι. Καλησπέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Είναι η πρώτη συνέντευξη εφόλης της ύλης μετά από ένα πολύ πετυχημένο καρναβάλι. Και σκεφτείτε τι έχω να σας ρωτήσω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου. Καταρχήν ευχαριστώ που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ στο κόκκινο, αλλά πρέπει να μου πείτε τι είναι, γιατί στο τρεις τελίτσες κόκκινο. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι πολύ δυνατό, δεν λέμε στο κόκκινο. Α. Όλο στο κόκκινο. Ναι, δεν έχει σχέση με χρώμα, ομάδας. Δεν μπορεί να παραφραστεί. Στο... Α, είναι όλα στο κόκκινο. Είναι όλα στο κόκκινο. Ό,τι κάνουμε είναι στο κόκκινο. Ναι, μιλάμε έτσι είναι στο και η ζωή κόκκινο. Σας. Και η ζωή μου, πραγματικά είναι στο κόκκινο, κύριε Αντιδήμαρχε, όπως και η δική σας βέβαια. Ναι, κάπως έτσι είναι και η δική σας. Έχουμε κάτι κοινό, ότι οι ζωές μας είναι στο κόκκινο. Και βέβαια εσείς από πολύ νωρίς γίνατε viral, μόλις αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική. Ήταν η πρώτη επαφή που είχατε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, πρώτη επαφή. Ναι, ήταν η πρώτη επαφή. Βασικά ο Παναγιώτης ο Πλακετάς μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει να συμμετέχω αν θέλω. Το δέχθηκα γιατί
Είχα δει την προσπάθεια που γινόταν, επειδή ασχολούμαι με τα πολιτιστικά, είχα δει την προσπάθεια που έκανε ο Παναγιώτης μέσα από τα, μέσα από τα πολιτιστικά δρόμενα και είδα τι βοήθεια έδωσε, ενώ ποτέ δεν πίστευα πάνω σε αυτό το κομμάτι της πολιτικής. Ανακάλυψα μετά ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος αξίζει να τον βοηθήσουμε και όλοι μαζί. Δηλαδή, είχε και το Ενωμένη Ορδέα σαν σύνθημα ότι όλοι μαζί μπορούμε. Και μετά από μια συζήτηση που με κέρδισε 1000%, αποφάσισα ναι, να μπω κι εγώ στο τρυπάκι να βοηθήσω όσο μπορώ για την Ορδέα. Και βέβαια, κύριε τη Δημαρχέ, επιλέξατε ένα διαφορετικό τρόπο. Όχι αυτόν τον απλό, με την μπροσούρα, με το βιογραφικό, με τη φωτογραφία. Ανέβασα και βιογραφικό. Ναι, ανέβασα. Ναι. Ένα βιογραφικό που έλεγα. Ένα σύντομο βιογραφικό, το οποίο ήταν για να, όσοι θέλουν να μάθουν για μένα, να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Εντάξει, αστειευόμενο πάντα. Mm-hmm. Εγώ έλεγα ότι ο δικό μου τρόπο είναι διαφορετικό. Δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία να. Αυτό που γίνεται στι εκλογέ. Όχι ότι είναι κακό. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται και το δικό του τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα. Απλά ο δικός μου τρόπος είναι, όπως το ξέρω εγώ, μέσα από την τέχνη, μέσα από το βίντεο. Ήθελα να δείξω λίγο το παλαιακό τρόπο που σκέφτονται ορισμένοι, αυτόν τον ξύλινο λόγο που δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά ο ξύλινος λόγος. Ναι, και το θα. Ναι, και το θα. Και κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον δημαρχό σας, τον Παναγιώτη, τον Πλακεντά. Δεν του αρέσει καθόλου η λέξη θα, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του βέβαια. Έτσι. Και έτσι αποφάσισα να κάνουμε. Είχα και το φίλο μου τον Κώστα τον Καρανάτση, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο να γράφει, να σκηνοθετεί τέτοια βίντεο. Και με τον Κώστα τον Μανουσαρίδη που είναι στο μοντάζ. Και σαν τρίο επιτυχημένο, ως άλλες φορές που έχουμε κάνει κάποια τρέιλερ μαζί, εκτός από τα θεατρικά, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Μου λέει, είσαι μέσα, πόσο θες να ξεφτυλιστείς. Λέω, αφού ξέρεις, ρε παιδί μου, ξεφτυλίζομαι μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Θέατρο, πολιτισμός. Έτσι. Ξεφτύλισμα σε. Σε εισαγωγικά πάντα. Ναι, και άλλωστε είναι και μια άλλη διάσταση, βέβαια, τον αυτό σαρκαζόμαστε. Δείχνει και το μεγαλείο της ψυχής μας, αν θέλετε, κύριε Δημαρχέ. Δεν είναι μόνο αυτό. Δείχνει ότι μέσα από το αυτοσαρκασμό και μέσα από τη σάτυρα μπορείς να πεις και μεγάλες αλήθειες. Δεν θα κάνεις φθηνή σάτυρα, αλλά λέγοντας την με τέτοιο τρόπο, η οποία να σατυρήσεις, να μην ενοχλήσεις και να δώσεις και το μήνυμα που θέλεις εσύ ότι. Ας πούμε, εγώ έλεγα ότι δεν ξέρω τίποτα άλλο να κάνω στο βίντεο εκτός από πολιτισμό. Mm-hmm. Και η αλήθεια αυτή είναι ότι τώρα, αν μου πεις κάνε κάτι άλλο, πραγματικά δεν το γνωρίζω. Και επειδή έκαστο στο είδος του, βέβαια μπορεί να μάθεις την πορεία, αλλά επειδή έκαστο στο είδος του, άρα και εγώ είπα ότι αυτό ξέρω να κάνω και αυτό, εκεί θα ήθελα να βοηθήσω και στο Δήμο Ιορδέα. Ναι, γιατί λέμε έκαστο στο είδος του και ολουμίδι στους καφέδες. Τώρα υπάρχει και ο Μπράβο ο καφές. Ναι, βέβαια, υπάρχει και ο Μπράβο, υπάρχουν. Εκεί διαφημίζονται όπως θέλουν, ρε παιδί. Ωστόσο, είναι κάποιες χαρακτηριστικές ατάκες που μένουν, αυτό που λέμε έκαστο στο είδος του. Και γιατί επιλέξατε την Καρδούλα και την Πτολεμαϊδα? Ξέρετε τι συζήτηση έγινε. Τους ενόχλησε, όχι για το δικό σας το σποτάκι. Mm. Γιατί μπήκε, ας πούμε, Πτολεμαϊδα, γιατί η Καρδούλα, γιατί να φωτογραφίζονται, γιατί δεν είναι ωραία πόλη Πτολεμαϊδα? Φυσικά είναι και ωραία πόλη. Κάθε πόλη έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα και ομορφιά. Αν έρθει ένας, ας πούμε, κάποιος που ζει μέσα στην Πτολεμαϊδα, επειδή δεν ζει απλά, ζει και τα προβλήματα του καθημερινά και έχει τις ανησυχίες του, μπορεί τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά στον ίδιο και στην οικογένειά του, σίγουρα δεν θα βλέπει την ομορφιά της Πτολεμαϊδας. Αν φέρεις έναν ξένο και τον αφήσεις μέσα στην πόλη, θα αρχίσει να βλέπει τα θετικά. Αν είσαι σε καλή μέρα, αν είσαι σε κακή μέρα. Mm-hmm. Σε κακή μέρα, αν είσαι και στην ομορφότερη πόλη. Άμα σε πάνε στην εξωγήση σε ένα φανταστικό πεβάδο, θα λες και τι είναι αυτά, και χόρτα κάτω, και πετάμε κάτω, και τι είναι αυτό. Και γιατί είναι αυτή η γεφυρούλα, και γιατί έτσι, αυτή η πέτρα. Γιατί, έτσι, γιατί εκείνο. Ήταν και ένα ωραίο μέρος που πήγαμε εκεί να κάνουμε το βίντεο, γιατί είχε την Πτολεμαϊδα, ότι I love από την Πτολεμαϊδα. Και εκτός από αυτό που κάνω στο τέλος καρδούλες και αυτά είναι γιατί ήθελα να έκανα λίγο σάτυρα τον Κουτσούμπα, τον Μητσοτάκη, ναι, τον Κασελάκη. Καλά, αυτό με την καρδούλα, για κάντε το λίγο. Όχι, ήθελα να κάνω καρδούλα έτσι. Έτσι, αλλά επειδή είμαι άχρηστος και καλά είναι άχρηστος, δεν ξέρω να κάνει ούτε καν καρδούλα, στο τέλος καταλήξα να κάνει ένα κύκλο. Έτσι. Και καλά το είδα από εκεί και το έκανε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο, έγινε viral, γίνεται γνωστός σε ολόκληρη την χώρα, ναι, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θα έλεγα ότι όλοι ήταν έψαχναν να βρουν ένα ανάλογο βιντεάκι, πάντως ο πρώτος όμως είναι πρώτος τέλος. Ναι, ήταν και πολύ καλή σκηνοθεσία και η ίδια του Κώστα του Καρανάτσου, έτσι, για να τα λέμε όλα, γιατί για να πετύχει κάτι πρέπει να είναι όλο το team να είναι δυνατό. Και η τύχη ήταν ότι εγώ δεν είμαι απλά υποψήφιος, επειδή παίζω, ερμηνεύω,
έχω σχέση με το θέατρο. Ήξερα και πώς θα ερμηνεύσω όλα τα κομμάτια, πώς θα ανέβω, θα κατέβω, όλα τα τεχνικά ζητήματα, πώς πρέπει να είναι επιτυχημένο ένα βίντεο. Δεν το περιμέναμε να γίνει έτσι, αλλά έγινε, ναι. Και τελικά λέγαμε ότι κακώς το κάψαμε σε δημοτικές, έπρεπε να πάω σε ευρωεκλογές. Όχι, αστείευομαι. Όχι, γιατί δεν το κάνετε, γιατί. Πραγματικά είναι. Όχι. Θα είστε υποψήφιοι ευρωβουλευτή. Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι σε μια θέση η οποία μ' αρέσει αυτό που κάνω. Θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ την πόλη μου. Το κάνω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να θέλω να βοηθήσω την πόλη μου και πολύ αγάπη. Και είμαι αφοσιωμένος τώρα σε αυτό το κομμάτι, όσο θα είμαι αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού είμαι, να ξέρετε. Ναι, πολιτισμού, τουρισμού και δημοσίων σχέσεων. Αλλά όσο θα είμαι σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο μου αυτό για να... Κατά τη δική μου την άποψη, τι είναι ωραίο να γίνει στην πόλη και πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα λίγο στην περιοχή μας. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης. Ναι. Έχουμε και εμείς αντιδήμαρχο στην Κοζάνη. Γιάννη Ιωαννίδη. Έχετε κάποια συγγένεια? Όχι, δεν έχουμε καμία συγγένεια εκτός από το αντιδήμαρχος. Καμία άλλη συγγένεια. Και το Ιωαννίδης, βέβαια. Εντάξει, το Ιωαννίδης είναι συνεπίθετο. Ναι, εννοείται. Θα συνεργαστείτε ωστόσο όμως. Εννοείται ότι από κοινού. Αν χρειαστεί να συνεργαστούμε σε και κάτι. Και με την φυσικά. Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού, την κυρία Πολίνα Πολίνα. Μα όταν όλοι αυτοί είναι σε ένα συγκεκριμένο μέρος και μπορεί να δημιουργηθούν και συνθήκες για να συνεργαστείς, είναι εύλογο έργο κιόλας να συνεργάζεσαι, γιατί οι συνεργασίες πάντα φέρνουν καλά αποτελέσματα. Όταν γίνονται και με καλό τρόπο και οι συνομιλητές μπαίνουν θέλοντας απλά να πετύχουν κάτι και όχι να πετύχουν κάποιο προσωπικό όφελος, πάντα το αποτέλεσμα είναι καλό. Ό,τι και να τονίσω ότι το Flash είναι περιφερειακό κανάλι. Ασχολούμαστε με όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, με όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στην αγαπάμε στην υγειά σας, αγαπάμε Δυτική Μακεδονία, καρδούλες στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι. Συνεργασία με όλους τους αντιδημάρχους, από κοινού να προωθήσετε ζητήματα πολιτισμού, τουρισμού. Και άλλωστε, η κυρία Αντιδήμαρχη, η βαριά βιομηχανία αυτή είναι πλέον. Πλέον στην Ελλάδα που ζούμε, η βαριά βιομηχανία είναι το να μπορέσει να προσελκύσει κόσμο από αλλού, να έρθει στην περιοχή σου, να δει κάτι που θα του αρέσει, να μπορέσει να. Ας το πούμε, είναι άκουμψο να πούμε να αφήσει τα λεφτά του. Αλλά γιατί κάπου, όχι. Εντάξει, είναι το άκουμψο ότι. Να αφήσει τα λεφτά του. Να περάσει καλά, ώστε να είναι τόσο ευχαριστημένος, ώστε να ξοδέψει τις οικονομίες του στην περιοχή σου. Και εμείς όταν πάμε κάπου δεν αφήνουμε τα λεφτά μας. Εννοείται, ναι. Γιατί μας αρέσει εκεί που πάμε. Και εμείς πρέπει να κάνουμε την περιοχή μας να είναι τόσο ελκυστική απέναντι στους υπολείπους. Θέλει χρόνο βέβαια, αλλά εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε. Γι' αυτό λέω βαριά βιομηχανία, γιατί περάσαμε στην μετάβαση, επόμενη μέρα, από λιγνητοποίηση. Η περιοχή όλα τα χρόνια είχε μεγαλώσει και ζούσε σε ένα άλλο περιβάλλον, με πολύ υψηλό ΑΕΠ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ιωαννίδη, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει, πρέπει να το... Μας μάτιαξαν, Ναι, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι στην περιοχή μας όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται... εντάξει, είναι και λίγο, η λέξη έχει γίνει και λίγο, την έχουμε πάρει σαν καραμέλα, το βίαιη, αλλά πραγματικά είναι βίαιη, γιατί μια περιοχή όταν έχει μάθει να επιβιώνει με κάποιο τρόπο και ξαφνικά της ξυλώνει τον τρόπο, γιατί για ξύλωμα πρόκειται αυτό. Δίκως να της δώσεις κάτι νωρίτερα όμως. Και για δεν να της δίνεις και κάτι, και αυτά, κατ' εμένα όλες αυτές οι επενδύσεις που έρχονται, με καλές είναι οι επενδύσεις, θα ανεβάσουν πάλι τον ΑΕΠ κτλ. Αλλά ο ΑΕΠ θα φαίνεται μόνο στα χαρτιά, γιατί στους πολίτες αυτές οι επενδύσεις δεν θα έχουν κάποιο όφελος και ούτε θα ανοίξουν και κάποιες θέσεις εργασίας οι οποίες θα δοθούν τώρα. Πρέπει να βρούμε και εμείς τον τρόπο κάποιες άλλες επενδύσεις, όχι μόνο τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτρες, να έρθουν στην περιοχή ή να δοθούν κίνητρα στην περιοχή. Την τελευταία φορά τολμάω να πω ότι το τελευταίο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που βγήκε, βγήκε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σαν να μην έχει κάποια βάση στην πραγματικότητα το πώς πρέπει να επενδύσει ένας επιχειρηματίας. Άρα πρέπει λίγο να φροντίσουμε κάπως να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε και να ανέβει η επιχειρηματικότητα στην περιοχή, αλλά και να έρθουν κάποιες επενδύσεις που πραγματικά μπορούν να δώσουν θέσεις εργασίας. Προς το παρόν, αναμένουμε. Ναι, και λέω αρκετά συχνά, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι πάντα υπάρχει μια λύση στο όποιο πρόβλημα, αλλά δίπλα στη λύση βάζουμε ένα ακόμη πρόβλημα. Μονάδα 5. Ξεκίνησε δοκιμαστικά η λειτουργία της κτλ. Τώρα μπαίνει δίπλα ένα πρόβλημα για τη μονάδα 5, ότι θα λειτουργήσει με φυσικό αέριο, ότι θα σταματήσει κάποια στιγμή. Ότι θέλουν να τη σταματήσουν καταρχήν. Ναι, είναι βρώμικο αέριο. Είναι λίγο περίεργο το πράγμα, γιατί καταρχήν είπαμε το 28, μετά από κάτι περίεργες δηλώσεις, το είπαν το 26. 25. 26 ήταν η τελευταία φορά που ακούστηκε το νούμερο, αλλά το θέμα είναι ότι για μένα πιστεύω ότι αυτή η μονάδα που είναι και χαμηλών ρήπων δεν δημιουργεί πρόβλημα. Θα μπορούσε τόσα λεφτά δόθηκαν για να φτιαχτεί μια τέτοια μεγάλη μονάδα, θα μπορούσε καν να μην κλείσει ποτέ, να συνεχίζει και να λειτουργεί όπως λειτουργεί.
Τώρα, αυτά είναι θέματα της κυβέρνησης. Δεν είναι και δικά μου θέματα, όπως λέω και στο βίντεο. Δεν είμαι και απόλυτος γνώστης αυτού του αντικειμένου, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλό κάπως να παλέψουμε στην περιοχή μας, να κρατήσουμε τουλάχιστον τη μονάδα 5, γιατί ειδικά στο Δήμο Ιορδαίας θα είναι ευλογία να παραμείνει. Αλλά είδομε στο μέλλον. Το καλό σε αυτή τη συγκυρία είναι ότι έχετε έναν πολύ ισχυρό δήμαρχο, τον Παναγιώτη τον Πλακετά. Και με δηλώσεις ο ίδιος του ανέφερε ότι θα μας βρουν απέναντι ως κοινωνία και έχει αποδείξει. Είναι και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι ακριβώς, και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν φοβάται τίποτα. Και μπαίνει μπροστά τώρα να έρθουμε στα δικά σας και στα πολύ αγαπημένα. Ωραία. Που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, το θέατρο. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, το χιούμορ. Τι ρόλο παίζει στην καθημερινότητά σας, τι θέση έχει, να το πω καλύτερα, στην καθημερινότητά σας? Έχει μια μεγάλη θέση. Καταρχήν όλα τα αντιμετωπίζω, εγώ στη ζωή μου τα αντιμετωπίζω με χιούμορ. Και τους ανθρώπους τους προσκαλώ να το αντιμετωπίζουν με χιούμορ, γιατί αυτό που πραγματικά λείπει στη ζωή μας είναι το χιούμορ. Δεν είναι όλα ωραία να τα παίρνεις στα σοβαρά, να στεναχωριέσαι, να κάνεις. Με το χιούμορ μπορείς και να επικοινωνήσεις και να του πεις του άλλου ευθέως την αλήθεια και να είσαι και σε μια ευχάριστη διάθεση μόνιμα, ώστε να είσαι και πιο παραγωγικός. Και να περνάς καλά, είναι πολύ βασικό πράγμα. Αν δεν είσαι στη ζωή σου ήρεμος και δεν περνάς καλά, δεν μπορείς ούτε να αποδώσεις, ούτε να είσαι καλός στην οικογένειά σου, ούτε με τους φίλους σου μπορείς να είσαι καλά. Στη δουλειά σου εννοείται δεν θα είσαι καλά. Καταρχήν φίλους, γιατί αν είσαι μίζερος άνθρωπος, δεν σε θέλει κανένας. Εντάξει, καμιά φορά μαζεύονται πολύ μίζεροι σε ένα καζάνι και ναι, μιζεριάζουν ναι, όλοι δηλαδή μαζί. Δηλαδή να βγαίνεις και να αρχίσεις μιζέρια, εγώ αυτό, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Εντάξει, ναι, το χιούμορ, εντάξει, το θέατρο δεν είναι μόνο χιούμορ, το θέατρο είναι ένα τεράστιο κόσμος. Αλλά, ναι, ας πούμε, εγώ είμαι φυσικοθεραπευτής. Έχω ανθρώπους που πονάνε όλη μέρα. Δεν έχετε κανένας που να μην πονάει. Και ένα χαρακτηριστικό που τους λέω: όλη μέρα έρχεστε εδώ πέρα και μου λέτε για τα προβλήματά σας. Ελάτε μια φορά και πείτε μου απλά ήρθα να σας δω. Καλά που είμαι σήμερα. Ναι. Είναι ωραίο να του κάνεις τον κόσμο να γελάει, να χαίρεται, να περνάει, να ξεχνάει λίγο το πρόβλημά του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει να το βάζουμε πολύ, να το έχουμε ψηλά στη ζωή μας για να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Οι πολιτικοί μας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας έχουν χιούμορ. ναι, και μπορείς να πεις ότι καταρχήν όλοι οι πολιτικοί έχουν χιούμορ. Είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν. Γιατί καμιά φορά μπορεί να κάνουν αστεία χωρίς να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Υπάρχει χιούμορ στην πολιτική μεγάλο. Και όσο ανεβαίνεις στην κλίμακα και πηγαίνεις προς τη Βουλή, το χιούμορ μεγαλώνει περισσότερο. Ναι, το κρυφό ταλέντο ήταν ο Κουτσούμπας, ε. Ναι. Εξαιρετικό χιούμορ. Ο πρόεδρος του ΚΚΕ, πραγματικά δεν το περίμενε κανείς αυτό. Εκείνος έχει γνώσεις του χιούμορ. Είναι κάποιοι που έχουν χιούμορ, απλά αυτοί μιλάνε σοβαρά, αλλά αυτό που λένε καμιά φορά είναι, σου φαίνεται σε ένα ως χιούμορ. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν και λίγο πλάκι. Ναι, ήταν έκπληξη πάντως ο κύριος Κουτσούμπας, στην κυριολεξία ήταν. Ναι, έκπληξη. Γιατί λες τώρα έτσι σοβαρός, στιβαρός. Ναι, ναι. Όχι, έχει πολύ χιούμορ. Ναι. Είχα δει και μία συνέντευξή του στο Ζαραλίκο, που εκεί μίλησε ακόμα πιο ελεύθερα και πιο χαλαρά, δεν κράτησε τον ξύλινο λόγο και πραγματικά έχει χιούμορ ο άνθρωπος. Πάντως εμείς σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουμε πολιτικούς με καρδούλες, με χιούμορ, δηλαδή και κάτι να γράψεις, το παρεξηγούν συνήθως. Α, εντάξει, αυτό τώρα νομίζω έχει να κάνει με το... την αρχή, για να πούμε την αλήθεια, ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτονται. Πολύ. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Αν ο κόσμος της περιοχής μας, γιατί όντως ο κόσμος της περιοχής μας έχει μία όχι σοβαρότητα τόσο πολύ, όχι σοβαροφάνεια. Δηλαδή θέλει τα πράγματα να είναι ακριβώς έτσι. Όπως ας πούμε, πρέπει να φορέσεις το συγκεκριμένο ρούχο για να εμφανιστείς κάπου. Πρέπει να συμπεριφερθείς κάπως, μην μιλάς έτσι. Να η Βίκη Γεροντίδου σας μάλωσε που ήρθατε με, ναι, το, ήρθα μπλουζάκι, με το μπλουζάκι. Και λέει, καλά, δίχως πουκάμισο, δίχως γραβάτα, δίχως. Εντάξει, ήρθα από το φυσικοθεραπευτήριό μου γρήγορα. Και μας μασάζ θα μας κάνετε. Ναι, άμα χρειαστεί θα σας κάνω μασάζ. Ήρθα γρήγορα και εκεί συνήθως φοράω άνετα ρούχα για να μπορώ να χρησιμοποιώ τα χέρια μου, δεν μπορώ με το πουκάμισο. Εντάξει, θα μπορούσα να το είχα πάρει μαζί μου. Όχι, ναι, είναι πολύ ωραία. Θα μπορούσα. Τώρα κι εγώ χιούμορ έχω και εγώ σας πειράζω. Ναι, καλά κάνετε. Δεν υπάρχει και το ξέρετε λοιπόν, πολύ ναι, καλά. Ναι, ναι, ωραία. Αλλά νομίζω ότι αν καταλάβουν ότι το χιούμορ δεν είναι κακοπροαίρετο, γιατί το χιούμορ δεν είναι κακοπροαίρετο, είναι καμιά φορά αστευόμαστε για να περνάμε καλά. Έχουν χιούμορ, ας πούμε, να πω ο δήμαρχός μας. Έχει πολύ χιούμορ. Εγώ όσες φορές κάθομαι μαζί του, δηλαδή αυτά που λέει είναι αστεία, κάνουμε χαβαλέ,
Δεν είναι όλα. Και θα πούμε και το σοβαρό, θα πούμε και το αστείο μας. Δεν νομίζω ότι όλοι έχουν χιούμορ. Ναι, και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, ότι λέω κάτι πολύ σοβαρά, αλλά αυτό βγάζει πολύ γέλιο. Εκεί θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Και είναι πιο όπως μεγάλη επιτυχία. Ναι, όπως και εσείς στο σποτάκι βγήκατε και είπατε ότι είμαι είναι στημένη κομμωδία, ναι. Τελικά είμαι... Με πολύ σοβαρό τρόπο. Ναι, τελικά είμαι παιδί της μάνας μου και του πατέρα ναι. μου. Έτσι, και περιμέναμε όλοι να δούμε το τέλος, ας πούμε, τι θέλει να μας πει ο ποιητής. Ο ποιητής, είδατε όμως πόσο αγκάλιασαν το σποτάκι και αυτό το διαφορετικό που φέρατε στην πολιτική σκηνή του τόπου και πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος από άλλα δεδομένα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό φαίνεται και στη νέα γενιά. Η νέα γενιά πλέον δεν ξεγελιέται πάρα πολύ εύκολα. Θέλει λίγο κάποια ειλικρίνεια. Έχει βαρεθεί λίγο αυτή την ξύλινη τοποθέτηση και το ότι πρέπει να πούμε αυτό και αυτό και αυτό. Νομίζω η νέα γενιά τα βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα και νομίζω ότι λειτουργήσε πάρα πολύ στη νέα γενιά το σποτάκι. Σίγουρα λειτουργήσε και στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά συνήθως για να μην γελιόμαστε, οι μεγαλύτερες ηλικίες είχαν προκαθορίσει τι θα ψηφίσουν από πριν. Όχι απαραίτητα. Συνήθως λέω. Όχι απαραίτητα, εντάξει, ναι. Συνήθως, λέω. Αλλά εκείνοι που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα είναι 18άριδες, 17άριδες, 18άριδες, 20άριδες, η νέα γενιά, αυτό που είπατε, που συνήθως δεν πάει να ψηφίσει. Πήγε όμως. Ξέρω πολύ κόσμο που μου είπε ότι πήγε μόνο και μόνο επειδή είδε το σποτάκι. Και αυτό ήταν καλό γιατί πήγε κι άλλος κόσμος να ψηφίσει. Γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι προσωπική μου άποψη, αλλά εδώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος έπρεπε κανονικά στις εκλογές να έχουμε 100% συμμετοχή. Δεν μπορεί να έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας και να μην το χρησιμοποιούμε και να βρίσκουμε δικαιολογίες ότι μας έχει. Δεν θέλουμε άλλο το πολιτικό σύστημα. Ναι, αλλά θέλεις, δεν θέλεις. Αυτός είναι ο τρόπος να ψηφίσεις, να πεις τη γνώμη σου, να καθορίσεις τα πράγματα για να μην μετά έχεις να λες ότι ήσουν έξω από αυτό και οι υπόλοιποι σε εκμεταλλεύονται. Πρέπει όλος ο κόσμος να πηγαίνει να ψηφίζει. Νομίζω ότι είναι σε μια δημοκρατία, σε μια δημοκρατία το σοβαρό πράγμα όπως γινόταν και στην αρχή την Ελλάδα. Πρέπει όλοι να ψηφίσουν. Όλοι. Θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να αλλάξουν και λίγο τα δεδομένα. Γιατί η αποχή σε πολλές των περιπτώσεων ξεπέρασε και το 45%. Πάρα πολύ. Και λες, Φλόρινα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, τώρα αν πούμε και, ακόμα και στις εθνικές εκλογές, είχαμε πάνω από 50% αποχή. Άρα σημαίνει ότι ας πούμε το 41% που έχει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ούτε καν 41%. Άρα αυτή τη στιγμή κυβερνόμαστε από την άποψη των λιγότερων από ό,τι θα έπρεπε να είμαστε. Γι' αυτό είναι σπουδαίο πράγμα να πας να ψηφίσεις, να πεις την άποψή σου, να θέσεις τα πράγματα όπως θέλεις εσύ και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα να το δεχθείς ως δημοκράτης και να πας παρακάτω. Αλλά να ξέρεις ότι πήγες και έκανες αυτό το καθήκον, αυτό που έπρεπε να κάνεις. Κύριε Δήμαρχε, πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε και το χορηγό μας, το Data Night Club. Και θα επιστρέψουμε, όχι χορεύοντας. Α, εντάξει. Θα επιστρέψουμε, έχω πολλά να ρωτήσω. Α, στο Data Club χορεύουνε, ναι, σωστά. Ναι, χορεύουνε. Ναι, 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 ναι. Και θα επιστρέψουμε, έχω πολλά να ρωτήσω. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μ' αρέσει το χιούμορ, πάνω απ' όλα. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στην τηλεόραση του Φλάς. Να θυμίσουμε ότι στην απόψινή μας συνάντηση φιλοξενούμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ιορδαίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη. Ένα πρόσωπο που αγαπήσαμε όλοι μας, έγινε viral και βέβαια θέλουμε τα φώτα του και για την επόμενη μέρα για τον πολιτισμό στη Δυτική Μακεδονία. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Δήμο Ιορδαίας. Ποια είναι τα σχέδιά σας, τι σκέφτεστε να κάνετε? Και άκουσα προχθές που λέγατε στο Δελτίο Ειδήσεων στον συνάδελφο τον Κώστα το Μαυρίδη ότι θα κάνετε ένα φεστιβάλ. Ναι, α, τα είπα. Τα είπατε. Τα πρόλαβα, τα είπα. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι έχω βάλει στόχους, κάποιους στόχους. Βέβαια είναι μεγάλοι στόχοι όλοι, αλλά όπως ήταν και το Carbon Val, μεγάλος στόχος ήταν. Θα πούμε. Ναι, ναι, θα πούμε. Αυτό είναι τον περισσότερο χρόνο θα τον αφιερώσουμε εκεί, γιατί ήταν κάτι πολύ εξαιρετικό και γκρεμίσατε το φράγμα του ήχου, του τείχου. Λοιπόν,
Έχω βάλει κάποιο σχεδιασμό μέσα στο δικό μου το μυαλό. Τώρα προσπαθώ να δω τις συνθήκες πώς θα γίνει. Κάποια πράγματα ήδη προχωράνε. Θέλω να κάνω κάποια φεστιβάλ, γιατί αυτό που πιστεύω που λείπει από την Τολεμαϊδα είναι πάρα πολύ λείπουν διάφορα φεστιβάλ τα οποία πρέπει να γίνουν και θεσμοί. Δηλαδή να κάνουμε κάτι, να το αφήσουμε ως θεσμό, γιατί θα έρθουν οι επόμενοι να το βρούνε, να το συνεχίσουν. Φεστιβάλ με θεματική, συγκεκριμένα χορευτικό ή να είναι, ας πούμε. Άλλο. Φωτογραφία. Θα έχει, ναι. Όπως είχαμε τους μομόγερους στις 6 Ιανουαρίου και θα ξαναγίνουν οι μομόγεροι και θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν σκέψεις γι' αυτό. Το πώς θα γίνουν ακόμα καλύτερα, δηλαδή μπορεί να έρθουν και απ' έξω, θα δούμε. Αλλά θέλω να μπουν κάποια φεστιβάλ το καλοκαίρι για την μουσικά φεστιβάλ. Δηλαδή κάτι. Δεν θέλω να πω, γιατί αν θα πω τώρα, μην τυχόν και κάτι πάει στραβά και δεν γίνει, δεν είναι καλό να τα λες και μετά να μην γίνονται. Όχι, το θέμα είναι και αυτό ναι, είναι. Ναι, θέλω να γίνουν και τα φεστιβάλ. Πρέπει να γίνουν φεστιβάλ. Και σχέση με το θέατρο, κάποια στιγμή κάτι θέλω να γίνει. Τα έχω βάλει όλα σε μία σειρά. Χρονικούς ορίζοντες, ότι κάτι το καλοκαίρι, κάτι την άνοιξη, κάτι το καλοκαίρι, κάτι προς το τέλος του καλοκαιριού, κάτι προς τον Οκτώβριο και μετά έχουμε το μεγάλο στοίχημα και πάλι τα Χριστούγεννα, που φέτος θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Όχι αλλαγές, να χτίσουμε πάνω σε αυτό που έχει χτιστεί. Γιατί υπάρχει ήδη ένα θεματικό πάρκο που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό το ήδη υπάρχουν, να το μεγαλώσουμε κι άλλο, γιατί ο κόσμος φέτος που επισκέφθηκε την περιοχή της Εορδαίας κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ήταν πάρα πολύ. Άρα πρέπει αυτόν τον κόσμο κάπως να του δώσουμε κι άλλη τροφή. Και σκεφτήκαμε κάποια πράγματα, να δούμε πρώτα αν μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Και φυσικά και πάλι το Φεστιβάλ των Μομόγερων, το οποίο θα είναι η τρίτη του χρονιά, γιατί φέτος ήταν η δεύτερη. Κάνανε την πρώτη μία χρονιά. Δεύτερη ήταν φέτος που μαζεύτηκαν όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν στην ΑΕΛ, η πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Και τώρα θέλουμε να το μεγαλώσουμε λίγο ακόμα, μαζί με τους ίδιους, αλλά ακόμα περισσότερο. Να είμαστε καλά στην υγεία μας. Και πολύ ωραία και τα σχέδια είναι και ξέρω εγώ πολλά περισσότερα, αλλά ναι. Να μείνουμε εκεί όμως. Να μείνουμε εκεί. Θεματικές, φεστιβάλ, αναεποχή να το πω καλύτερα, με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε εποχή, Χριστούγεννα, μετά που πάμε από κρυά. Ναι. Φέτος κάνατε το μεγάλο βήμα, έχοντας την στήριξη και το OK του Δημάρχου του Παναγιώτη. Εννοείται, δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς τη στήριξη του Δημάρχου. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, από το 50 και μετά, υπάρχει αυτό ότι τα καρναβάλια ή η εκκλησία δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Στην κυριολεξία σπάσατε ένα φράγμα και δεν ήταν και τίποτα κακό. Βγήκαν τα παιδιά στο δρόμο. Παρέλαση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Κυριακή στην Κοζάνη. Το Σάββατο ήρθαν όλοι στην Πτολεμαϊδα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δώστε μας λίγο έτσι, το ιστορικό, αν θέλετε, αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης πλέον. Ναι, η οποία έχει γίνει ήδη θεσμός. Κατάφερε μέσα στον πρώτο χρόνο να γίνει θεσμός. Γιατί ήταν μια σκέψη. Και σχετικά πλάνα, ναι, βέβαια. Ήταν μια σκέψη που είχα. Λέω ότι πρέπει να γίνει κάτι στις αποκριές. Ναι, ξέρω, είναι η Κοζάνη, έχει το δικό της το καρναβάλι και τις δικές της αποκριές. Αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε σαν πόλη, γιατί έχουμε και εδώ δημότες οι οποίοι δεν πάνε πουθενά, δεν πάνε ούτε στην Κοζάνη, δεν πάνε πουθενά. Γιατί να μην έχουμε και εμείς εδώ εκδηλώσεις να τις ευχαριστηθεί ο κόσμος. Και είναι, δεν είναι μόνο η Κοζάνη, είναι όλες οι περιοχές της Ελλάδος έχουν. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Και τα Γρεβενά είχανε. Τώρα, υπήρχε ένα θέμα που προϋπήρχε το ζήτημα στην Τολεμαϊδα. Θεωρώ ότι κακώς προϋπήρχε, δηλαδή κακώς υπήρχε αυτός ο φόβος. Αν δείτε την παρέλαση πώς έγινε, είναι ένα απλά θέαμα. Δεν έχει κάτι. Είναι, χορέψαν τα παιδιά, οι μεγάλοι νιώσανε παιδιά. Υπήρχε ένα πανηγυρικό κλίμα. Εγώ επιμένω, είχαμε πάνω από 10 φανταστικά χρωμάτων. Ναι, ναι. Αυτό ήταν και ο στόχος. Γιατί ναι. Όλα περάσανε από. Δεν θα το πω έτσι, γιατί κάπως θα το πω. Όχι από έλεγχο. Όχι από έλεγχο. Περάσανε ναι. Ότι τι θα κάνεις, καλύτερα κάνε αυτό, πιο ωραίο είναι, για να δένουν λίγο τα πράγματα, να υπάρχει έτσι μια ποιότητα. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε ποιοτικό θέαμα. Το ποιοτικό είναι το χρώμα, η όμορφη στολή, η έξυπνη ιδέα, ακόμα και τη σάτυρα που θα βάλεις λίγο μέσα να είναι έξυπνη. Πιστεύω ότι αυτό το θέλει ο κόσμος της Τολεμαϊδας. Γιατί... Ναι, και είχατε ποιότητα και ποσότητα. Ναι, και να ποσότητα. Είχαμε μαζική συμμετοχή. Τελικά είχαμε 2.500 καρναβαλιστές. Φυσικά του χρόνου θα έχουμε μάλλον πολύ περισσότερους, γιατί φανταστείτε ότι λείπαν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι εκτός από τον Βλατσιωτών. Το Σύλλογο των Βλατσιωτών που το πίστεψε πιο ότι προλαβαίνουν να κάνουν κάτι
και το πρόλαβαν και κάναν και αυτοί κάτι. Λείπαν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι λοιπόν, που είναι πάρα πολύ στην Πτολεμαϊδα. Βέβαια. Έλειπε κόσμος που δεν πίστευε ότι αυτό μήπως είναι κάτι πρόχειρο, μήπως κάτι δεν θα γίνει καλά. Εγώ πίστεψα από την αρχή ότι θα γίνει. Το οργάνωσα, μάζεψα τις ομάδες και εκεί, η επιτυχία μεγάλη, εγώ πιστεύω, είναι στο ότι όταν μαζεύεις τον κόσμο και του λες όλοι μαζί θα το κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να πάω μόνος μου και να κάνω κάτι. Εμείς είμαστε οι δημότες, εμείς είμαστε ο Δήμος, εμείς είμαστε όλος ο Δήμος Εορδέας, οι πολίτες. Μαζί θα το καταφέρουμε. Αν δεν το κάνουμε μαζί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και σε ό,τι και αν κάνουμε, αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν πρόκειται να πετύχει. Γιατί κάποιος θα σου κάψει το λάκκο. Κάποιος θα σκεφτεί ότι κάπως πρέπει να χαλάσει γιατί θέλει να το κάνει αλλιώς. Ενώ όταν μαζεύονται όλοι μαζί και λένε ένα κοινό στόχο, θα το κάνουμε εμείς όλοι μαζί εδώ πέρα. Όσοι μαζευτήκαμε, αυτοί είμαστε 50%, αυτοί 100, θα το βάλουμε μπροστά και θα το κάνουμε, αλλά μαζί. Να ρίξουμε τους εγωισμούς και να έχουμε ένα κοινό στόχο. Και το πετύχαμε. Mm-hmm. Τα ΚΔΑΠ συνεργάστηκαν. Ναι, σας χαροποιεί το γεγονός ότι δεν ακούστηκε ούτε ένα αρνητικό σχόλιο. Ακόμη και από την Εκκλησία υπήρξαν κάποιες φωνές. Ας το κατανοήσουμε όλο αυτό. Εννοείται, φυσικά. Ας το κατανοήσουμε. Μα είναι λογικό, δεν είναι παράλογο. Είναι αντίθετη άποψη. Εγώ όμως θα θυμίσω τι έλεγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Ελάτε στην Εκκλησία, ακόμη και με το σκουλαρίκι, με το παντελόνι. Ελάτε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα τώρα και να είναι θεσμικά, κοντά στην κοινωνία. Θα πω κάτι. Εγώ θεσμικά δεν μπορώ να απαντήσω για το καλά, τι πρέπει να κάνει. Ναι. Το τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία κτλ. Γιατί η Εκκλησία υπάρχει 2.000 χρόνια. Ναι, 2.000 χρόνια. Έχει την παράδοσή τη, συνεχίζει την παράδοσή τη. Είναι φυσιολογικό να λέει ότι, ότι η αποκρίαση δεν κάνει εκείνες τις ημέρες να διασκεδάζεις να κάνεις. Είναι ακριβώς η παράδοση της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν συνάδουν με το εκκλησιαστικό δίκαιο, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, μην την πια, mm-hmm. δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να λόγος. Αλλά όλα κυλήσαν ομαλά. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί, ας πούμε, τα ΚΔΑΠ της πόλης, ιδιώτες, τα ΚΔΑΠ, το πιστέψανε. Πήραν κάτω από την αγκαλιά τους, θα έλεγα, από την φωλιά τους, όλα τα δημοτικά σχολεία. Έβαλαν τους γονείς και έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Η μάνα με το παιδί και ο πατέρας με το παιδί κάτσαν όλοι μαζί και φτιάξανε κάτι. Φτιάξαν μια στολή. Φορέσαν ο καθένας από μια στολή. Έγινε κάτι δημιουργικό. Μπήκαν όλοι αυτοί σε ένα μεγάλο γκρουπ που δεν τους ένοιαζε. Είναι μόνο το σχολείο μας, είναι και το άλλο σχολείο, είναι και ο άλλος. Μπήκαν όλοι μαζί και περιμέναν πώς και πώς εκείνη την ημέρα. Αυτή η συνεργασία που έγινε. Και φυσικά να χιλιοευχαριστήσουμε τα ΚΔΑΠ που το κάνανε αυτό. Και ήρθαν όλοι κοντά. Κάναν κάτι δημιουργικό και βγήκαν μετά. Χορέψαν, διασκεδάσαν, περάσανε καλά. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Βούλιαξε όλη η Πτολεμαϊδα. Εγώ πιστεύω ότι είχε πάνω από 10.000 κόσμο. Να πω γιατί. Γιατί γράψαν σε κάτι site 6.000 κόσμο. Οι καρναβαλιστές είναι 2.500. Έχει σηκωθεί τον ντρόν. Τραβάει. Γιατί είδα κάτι πια πλάνα που τραβούσε ο Μανουσάριδης τραβούσε για να κάνουμε ένα βίντεο αργότερα. Τραβάει τους καρναβαλιστές και μετά κατεβαίνει προς τον κόσμο. Και αρχίζει και βλέπεις κόσμο. Σίγουρα, άμα τα πολλαπλασιάσεις, ο υπόλοιπος κόσμος ήταν τουλάχιστον 4 φορές περισσότερο από τους υπόλοιπους. Κύριε Αντιδήμαρχε, 2.500 οι καρναβαλιστές. Και 2.500 από κάθε σπίτι, 5.000. Ναι, ένας ήταν από το κάθε σπίτι. Για να παρακολουθήσει τα παιδιά, για να συμμετέχει. Ναι. Και, απλά είναι τα πράγματα. Και να μην ξεχάσουμε και τα μαγαζιά της εστίασης. Να μην τα πω ονομαστικά, δεν λέω ονομαστικά γιατί θα μπορεί να ξεχάσω κανέναν και να παρεξηγηθεί. Που κάναμε μια επιτροπή. Κάθε Πέμπτη συναντιόμασταν και αποφασίζαμε πώς θα λειτουργήσουμε και τι θα κάνουμε. Γιατί δεν είχε ψηφιστεί και προϋπολογισμός, δεν είχαμε λεφτά, δεν μπορούσαμε να βρούμε από κάπου λεφτά και έπρεπε κάπως να βρούμε λύσεις για όλα. Πρότεινα εγώ τις λύσεις, συμφωνούσαν όλοι μαζί, υπήρχε μια ιδέα από κάποιον, τσιμπούσαμε, κάναμε, δημιουργούσαμε το γεγονός. Και έτσι σιγά σιγά χτίσαμε και φτιάξαμε ένα ωραίο, νομίζω πάρα πολύ ωραίο θέαμα το οποίο ο κόσμος πέρασε καλά και του χρόνου που είμαστε πιο υποψιασμένοι και ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα. Ας πούμε, εδώ είχαμε κάποιες αστοχίες. Βιαζόμασταν. Δεν έπρεπε να βιαστούμε, έπρεπε να πάμε λίγο πιο αργά. Του χρόνου θα έχετε και περισσότερα κονδύλια. Όχι, και από την όχι βιαζόμασταν στην παρέλαση. Ναι. Πούμε, έφυγε πολύ γρήγορα η παρέλαση. Ναι. Εντάξει, δεν γνωρίζαμε, δεν το έχουμε ξανακάνει. Την επόμενη φορά καλύτερα, την επόμενη φορά ακόμα καλύτερα. Το θετικό είναι ότι από τώρα άρχισαν να λένε ότι του χρόνου εμείς θα συμμετέχουμε. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι από νωρίς που θα βγάλουμε το πρόγραμμα και θα αρχίσουμε να το συζητάμε. Πολύ πιο νωρίς, δηλαδή από Οκτώβριο σίγουρα πρέπει να συζητάμε. Εννοείται από πρέπει να συζητάμε. Σεπτέμβριο, Αύγουστο. Εγώ ήδη θα έχω κάνει πλάνα. Ναι, από τις καλοκαιρινές διακοπές και μετά μπράβο, πρέπει να πρέπει να, κάτι να μαζέψω πολύ τον κόσμο, γιατί έχουμε και τα Χριστούγεννα. Πρέπει να σπάσουμε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε στα Χριστούγεννα και τι θα κάνουμε στην Αποκρία και να μπουν όλα σε μία σειρά. Έδειξε ο κόσμος τι προτιμά, τι θέλει. Θέλει ένα μίξ παράδοση και καρναβάλι.
Καρναβάλι, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Αποκριά, καρναβάλι, το ίδιο είναι. Απλά αλλάζει η λέξη. Λέμε αποκριά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το παραδοσιακό ελληνικό. Καρναβάλι όταν θέλουμε να πούμε ότι θα είναι κάνουμε πιο κάτι πιο σύγχρονο. Και πιο κάτι σύγχρονο, διαφορετικό. Αυτό όμως πρέπει να δένουν τα δύο. Πάντα. Και η παράδοση. Νομίζω όλα χρειάζονται. Με το σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και η παράδοση. Δηλαδή πρέπει να γεμίσουμε όλες τις μέρες εκδηλώσεις. Πρέπει να πάμε στις γειτονιές της Πτολεμαίδας. Να κάνουμε και διάφορα δρόμενα εκεί πέρα. Και μετά να φτάσουμε πάλι να κάνουμε την παρέλαση με κάποιες θεματικές επιπλέον. Και να κυλήσει ακόμα πιο ωραία και να. Και να βάλετε σε όλο αυτό το πανηγύρι, θα έλεγα, στις εκδηλώσεις και τα δημοτικά διαμερίσματα, τις κοινότητες. Ή με ξέχωρες εκδηλώσεις. Ήρθαν κάποια δημοτικά διαμερίσματα. Ήρθε, ας πούμε, ήταν η Γαλάτια, ήταν η Ασβεστόπετρα. Ήρθανε. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανένα, συγγνώμη. Αλλά ήρθανε, συμμετείχανε. Κάποιοι είχαν ήδη εκδηλώσεις. Ας πούμε, η Αναράχη και το Εμπόριο έχουν δικές τους εκδηλώσεις. Εκεί οι άνθρωποι θέλουν να γιορτάσουν εκεί τις εκδηλώσεις. Θα μπορούσατε να μοιράσετε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 12ημέρου. Πρέπει να δούμε και τα χωριά και πρέπει να στηρίξουμε και τα χωριά να γίνει κάποια εκδήλωση εκεί, να βοηθηθεί και λίγο περισσότερο να μαζευτεί ο κόσμος της Πτολεμαίδας να φύγει προς την Αναράχη, που πήγε πάρα πολλοί κόσμος και Αναράχη και Εμπόριο. Ναι, ναι. Πολύ καλές κοινότητες. Αλλά θα μπορούσαν και αυτοί εκείνη την ημέρα να αποφασίσουν να βρουν λίγο το χρόνο, να έρθουν να συμμετέχουν και αυτοί και να φανούμε ακόμα περισσότεροι και να είμαστε πιο ενωμένοι. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι κάθε κοινότητα έχει και μία ξεχωριστή εκδήλωση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εννοείται. Έχει κάτι ξεχωριστό και με γουρονοχαρές και με άλλες εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραία και με μνημόσυνα. Όλα πρέπει να στηρίξουν. Πολιτισμός είναι τα πάντα. Γιατί κάποια στιγμή λέει τι είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είναι τα πάντα. Τα πάντα. Ακόμα όταν ψάχνεις σε αρχές ανασκαφές για να ανακαλύψεις ποιος είναι ο κόσμος που έζησε τότε, είναι ο πολιτισμός του. Και πολιτισμός τι είναι? Είναι από τα κτερίσματα μέχρι που μένανε, τι χρησιμοποιούσαν, τι κάνανε. Δηλαδή όλα είναι πολιτισμός. Αρκεί να ξέρεις να τα φυλάτεις σωστά και να τα χρησιμοποιείς ακόμα πιο σωστά. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Mm-hmm. Πολιτισμός με τουρισμός μπορούν να δέσουν στο Δήμο Εορδέας. Νομίζω είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή ο πολιτισμός. Εμείς τον τουρισμό πώς τον έχουμε φανταστεί, έρχονται επισκέπτες. Τώρα σκεφτόμασταν. Πηγαίνουν. Υπήρχαν δύο λύσεις. Ναι. Ή θα φέρναμε τη θάλασσα εκεί στο 14. Εγώ είχα ετοιμάσει μπιτσόμπαρο. Είχα ετοιμάσει μπιτσόμπαρο στο τέτοιο στο 14. Μια παραλία μπορεί να γίνει με μια πισινούλα, ωραία. Λοιπόν, να γεμίζαμε εκεί την λακκούβα του ορυχείου, ρε παιδί, να κάνουμε εκεί τη θάλασσα. Αλλά τελικά επειδή δεν γίνεται, κολλήσαν κάτι φορτικά, δεν μπορούσαν να φέρουν τη θάλασσα. Τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι βασικό θέμα από τον πολιτισμό. Δηλαδή, αν αναδείξεις τον πολιτισμό σου, θα φέρεις και τουρισμό στην περιοχή. Ακόμα και το θρησκευτικό τουρισμό έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Που θα φέρεις στον κόσμο, δηλαδή αν φτιάξεις Χριστούγεννα, αν φτιάξεις το Καρβονβάλ, αν φτιάξεις φεστιβάλ, αναγκαστικά να αρχίσεις να τραβάς. Και πολλά μοναστήρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για θρησκευτικό τουρισμό. Και αυτό είναι ο στόχος. Η εκκλησία που έρχονται όλοι να θαυμάσουν και να δουν. Όλη η περιφέρεια μας έχει. Όλη η περιφέρεια. Έχει και πεζοπορίες, έχει πάρα πολλές ωραίες περιοχές, τις οποίες δεν τις είχαμε τόσο καιρό αξιοποιήσει. Αξιοποιούνται μόνες τους. Ας πούμε, υπάρχει το Νυμφαίο μόνο του, υπάρχει η Βλάστη μόνη τους. Δεν έχουν δημιουργηθεί ένα δίκτυο όλα αυτά, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο που να πει ο άλλος θα πάω 5 μέρες διακοπές στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα πάω 1 μέρα στην Κοζάνη, θα πάω 1 μέρα στην Πτολεμαίδα, θα πάω στην Καστοριά, που είναι η Καστοριά από μόνη της, θα πάω στα Γρεβενά. Δηλαδή, θα πάω 5 μέρες και θα γυρίσω όλη την περιοχή και δεν θα του φτάσουν. Και θα δει πράγματα ιστορικά μεγάλης αξίας. Θα δει ωραία μέρη και πάλι δεν θα του φτάσουν 5 μέρες. Αν δεν δημιουργήσεις το δίκτυο και δεν το διαφημίσεις και δεν το προωθήσεις, γιατί δεν το προωθείς στους δικούς μας, τους τουριστικούς. Καλά, και στους τουριστικούς. Δικούς μας, πώς το εξηγείτε, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε επισκεφτεί κάποιες περιοχές ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι όπως ένας Αθηναίος δεν πάει στην Ακρόπολη ποτέ. Είναι δυνατόν. Είναι, όταν το έχεις δίπλα δεν το υπολογίζεις. Ναι, δηλαδή είναι δυνατόν κάποιοι να μην έχουν πάει στον Νυμφαίο ή να μην έχουν ανέβει στην Αυλάστη να θαυμάσουν την περιοχή του Τρανό Χωρό, να βρήκαμε ένα κομμάτι. Ναι, Τρανό Χωρό, βέβαια, σημαντικό. Γενικώς είναι, γιατί όπως είπαμε και οι Αθηναίοι δεν πάνε στην Ακρόπολη ποτέ. Μπορεί να μην έχουν ανέβει ποτέ στο βράχο. Ενώ εσύ, αν θα πας Αθήνα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι λες θα πάω να δω την Ακρόπολη. Αυτή είναι η λογική, πιστεύω. Ο Δήμος Εορδέας θεωρείται ότι έχει μία χαρακτηριστική Ακρόπολη. Όπως η Αθήνα έχει την Ακρόπολη. Είμαστε τόσο επίπεδη πόλη που δεν έχουμε Ακρόπολη, αλλά εμείς έχουμε μια Ακρόπολη ανάποδα. Έχουμε την περιοχή του Ορυχείου που κατεβαίνει προς τα κάτω, που είναι η ανάποδη Ακρόπολη,
που νομίζω ένα σημαντικό πράγμα και για την Πτολεμαίδα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά είναι ο Λιγνίτης, να δημιουργήσουμε ένα μουσείο Λιγνίτη, να βασιστούμε σε αυτό την ιστορία που έχουμε κρατήσει. Μπορεί όλη η Δυτική Μακεδονία να πέρασε μέσα από τα εργοστάσια, αλλά η Ιωρδία είναι συνυφασμένη με το Λιγνίτη. Είναι η πόλη που πρέπει να διεκδικήσει ότι είμαστε η πόλη του Λιγνίτη. Ναι, υπάρχουν... βιομηχανική περιοχή και την και υπάρχουν επόμενη σκέψεις, μέρα είχαμε μέσα... και την ΑΕΒΑΛ, τα λοιπάσματα. Όλα αυτά πρέπει να τα... Αυτή πρέπει να είναι η δικιά μας Ακρόπολη βασικά. Ναι, και βλέπουμε παντού όπου πάμε, κύριε Δήμαρχε, σε όλες τις χώρες, βλέπουμε βιομηχανικές περιοχές που έχουν αλλάξει πλέον κατεύθυνση, με τα μουσεία τους, επισκέψεις. Διεθνή φεστιβάλ γίνονται σε χώρη βιομηχανική, οι οποίοι υπήρχαν μεγάλες βιομηχανίες, όπως είναι και οι δικές μας εργοστάσια Λιγνίτη, που έχουν γίνει πόλεις διαμάντια πολιτισμού και σειραίοι κόσμος από παντού, γιατί εκεί γίνονται πολλά φεστιβάλ. Έχουν βρει τρόπο να τα διαφημίζουν. Τα... Βέβαια, μπορείτε να κάνετε εκεί μια πολύ μεγάλη συναυλία σε ένα από τα ανενεργά ορυχεία. Φυσικά. Να σας δίνω μια πολύ ωραία υπάρχουν, ιδέα. Ναι, και υπάρχουν πάρα πολλές tour, ιδέες γι' αυτό. Και με ένα tour στους χώρους απόθεσης που έχουν πολύ σημαντικό καλλιεργηθεί. Αυτό. Μα, ένα τέτοιο ορυχείο στην περιοχή της, στην Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει και Μεγαλόπολη, αλλά τόσο μεγάλης έκτασης. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Και θα είναι ευλογία να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε κάποια στιγμή όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, που μπορεί να μην το σκάβουμε για να το πάρουμε να το κάψουμε, αλλά μπορούμε να το διανθίσουμε και να φανεί ακόμα καλύτερο. Άλλωστε είναι πλούτος της περιοχής, στην περιοχή θα μείνει. Έτσι. Και όλες οι μονάδες, ανενεργές οι περισσότερες πλέον, αλλά γιατί να μην γίνει μια υψηκάμενος χώρος επίσκεψης, να ανεβάσετε μια θεατρική παράσταση. Εδώ υπάρχουν σε αυτούς τους μεγάλους τους πύργους ψήξεως, στο εξωτερικό τους έχουν κάνει, άλλοι τους έχουν κάνει ξενοδοχεία, άλλοι τους κάνουν συναυλιακούς χώρους γιατί έχει καλή ακουστική. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να τα εκμεταλλευτείς όλα αυτά. Πολλοί καταστήματα βέβαια υπάρχουν. Σε πολλές περιοχές. Απλά πρέπει να βρεθεί, γιατί εδώ τώρα θα μπαίνει στο κόλπο ότι κάποιος πρέπει ή να βρεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια ή να βρεθεί κάποιος να συγκινηθεί από την περιοχή λίγο της προς την Αθήνα μεριά. Ναι, από τη στιγμή που λέμε, κύριε Δήμαρχε, ότι υπάρχουν χρήματα, μετάβαση, ταμείο ανάπτυξης κτλ. Δεν πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα, έστω κάτι να γίνει για να έρθει κόσμο στην περιοχή. Ακριβώς. Τραβήξτε μπροστά. Ακριβώς αυτό. Και αυτό. Ο Δήμος Ιωρδαίας πρέπει να τραβήξει μπροστά, γιατί είστε στο κέντρο, στην κυριολεξία του Λιγνίτη. Ακριβώς. Πρέπει να τραβήξουμε μπροστά, πρέπει να δούμε τα πράγματα και μακάρι σε 15 χρόνια από τώρα, σε 20 χρόνια από τώρα, να λέμε, κοίταξε να δεις τελικά, ναι. Ναι, θυμάστε, ναι, κύριε Αντιδήμαρχε, που τα ναι, λέγαμε και είμαστε τώρα ναι, εδώ. Ναι. Ναι. Τότε εκεί που λέγαμε αυτό και τελικά έγινε το ορυχείο, έγινε ναι, χώρος έγινε. Θεάτρου ή γίνεται ξενάγηση έτσι. Στο εύχομαι χώρο. Εύχομαι να γίνει έτσι ακριβώς. Μακάρι, πραγματικά. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι. Ξέρετε, αυτό που είπατε, κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ θα το επαναλάβω μαζί. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Κανένας μόνος δεν πετυχαίνει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, με την περιφερειακή και με την κεντρική διοίκηση, προκειμένου να υπάρξει κάτι για την περιοχή. Γιατί καλά τα λόγια, καλά τα σχέδια, αλλά αν δεν τα δούμε επί χάρτου, δεν υπάρχει... Αυτό λέω ότι ενώ υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξουν πράξεις, ώστε να δούμε πράγματα στην περιοχή μας σίγουρα. Θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας με κάτι επίσης πολύ ωραίο. Θεατρική ομάδα Επέκεινα, απέσπασε το τρίτο βραβείο, Καρδίτσα. Είναι το 31ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ. 31ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ. 39 φεστιβάλ. 39 χρόνια. Ναι. Πήγαινε και ο Γιώτης, ο Βασιλιάδης παλιά, έχουμε ναι, πάει ναι, παλιά. Ναι. Α, ναι, θυμάμαι ο Γιώτης, ναι, που πήρε, είχε πάρει και κάποια στιγμή... Πολλά βραβεία και η Επέκεινα παίρνει αρκετά βραβεία σε όποια φεστιβάλ πηγαίνει. Τώρα λίγο εκεί το φεστιβάλ το αλλάξαν, το κάναν μόνο ομαδικά βραβεία. Δεν βάλαν ούτε σκηνοθεσίες, ούτε υποκριτικής, τίποτα δεν βάλανε. Ήταν ωραίο που πήραμε το τρίτο βραβείο. Και πήγαμε στο φεστιβάλ της Καρδίτσας, δεν το συνηθίζουμε, γιατί είναι τώρα μέσα στο Μάρτιο δύσκολα, έχουμε δουλειές όλοι. Αλλά επειδή είχαμε 8 μηνών έγκυος τη μία κοπέλα που ήθελε να παίξει οπωσδήποτε σε ένα φεστιβάλ, δεν της έτυχε ποτέ να παίξει. Και είπαμε, θα πάμε. Μπράβο. Πήρε άδεια από τον γιατρό της και πήγαμε και. Το ωραίο ήταν ότι παίξαμε μπροστά σε ένα κοινό το οποίο, επειδή είχαν μάθει ότι είναι ρέπαση Παπαθανασίου, δηλαδή φτάσαν στο σημείο να διώχνουν κόσμο. Γέμισε 600 και κόσμο, άτομα. Και με το που ξεκίνησε το έργο, μέχρι να τελειώσει, ο κόσμος γελούσε. Αυτό δεν το πάθαμε ούτε στην Τολεμαίδα.
και μόλις σου δίνει ένα τόσο ζεστό vibe ο κόσμος, αμέσως φορτώνουν και περισσότερη ενέργεια οι ηθοποιοί, ναι, και πήγε τρένο όλη η παράσταση. Και καλά περάσαμε μεταξύ μας σαν παρέα και το θέατρο πήγε καλά και πήραμε και το βραβείο σαν κερασάκι στην τούρτα και ήταν όλα τέλεια. Είστε τόσο ζωντανός άνθρωπος, κύριε Δήμαρχε, σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και μέσα από την καλλιτεχνική σας δράση και mm-hmm. με σκετσάκια και με θέατρο και όλα αυτά. Ξεκινήσετε πολύ καλά, να το συνεχίσετε έτσι. Μακάρι, πρώτο Θεός. Πολύ δυνατά, να σας έχει ο Θεός καλά, να μας έχει ο Θεός καλά. Όλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλά. Σύντομα θα τα ξαναπούμε γιατί κάτι, όποτε και θέλετε, κάτι άλλο ετοιμάζεται. Όποτε να είστε θέλετε. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Ο Αντιδήμαρχος κάτι ωραίο ετοιμάζει. Θα το δούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.